Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Βεργίνα Τηλεόραση και στην εκπομπή Η Καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ για μία ακόμη φορά. Είναι ένα γνώριμο πρόσωπο σε εσάς, τουλάχιστον μέσα από αυτή την εκπομπή, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ιάννη Μπακούρο, τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για άλλη μία φορά σας ευχαριστούμε πολύ που δίνετε φωνή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από τη φυσική σας παρουσία εκεί, και νομίζω ότι σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το θέμα της πολιτικής προστασίας, που δυστυχώς μπορεί εμάς σαν Ινστιτούτο να είναι ενδιαφέρον να έχουμε δεδομένα σχεδόν κάθε εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφώς καλό για τα κράτη και για τους πολίτες όλων των χωρών του κόσμου πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ασφαλή χώρα. Και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά επηρεάζει αυτή η κλιματική κρίση. Θα δούμε κατά πόσο είναι οχυρωμένες και οι ελληνικές πόλεις εδώ. Έχουμε φαινόμενα και εμείς στο ενεργητικό μας, όπου εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με πρόσφατο αυτό στη Θεσσαλία. Πλημμύρες οι οποίες προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές, αλλά υπάρχουν χαρακτηριστικές εικόνες, τις οποίες προβάλλουμε και μέσα εδώ από το video wall, με τις φωνικές πλημμύρες, γιατί πολλές φορές τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πλημμύρες, κύριε Μπακούρο, έχουν και φωνικό χαρακτήρα. Έτσι συνέβη στη Βαλένθια και χτύπησε και τη Βαρκελόνη, είδαμε. Σωστό. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Δεν θα το δούμε επιδερμικά, θα το δούμε σε βάθος. Καταρχάς, περιμέναμε αυτήν την βιβλική καταστροφή, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται και από εσάς τους ειδικούς. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να μην την περιμέναμε ειδικά για Βαλένθια, αλλά σίγουρα περιμέναμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και λυπάμαι που το λέω, πραγματικά λυπάμαι, και δεν θα ήθελα να είμαι σε τέτοια θέση να το πω. Πλέον επιστημονικά περιμένουμε πολύ χειρότερα. Χειρότερο από αυτό? Βεβαίως. Χειρότερο από αυτό. Να αφανιστούν δηλαδή περιοχές? Δεν ξέρω αν θα αφανιστούν περιοχές, αλλά εάν πέσει σε... Εάν συμβούν όλα αυτά σε περιοχές που δεν είναι πολύ καλύτερα θωρακισμένα από ότι είναι όλοι οι φίλοι ως αυτή τη στιγμή, θα έχουμε πολύ περισσότερα φαινόμενα. Αν μου επιτρέψετε να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Βεβαίως. Και να δούμε λίγα πράγματα. Λέμε η βροχή που έπεσε στη Βαλένθια ήταν περίπου μισή που έπεσε στην διάρκεια του Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Ναι. Και όμως στη Θεσσαλία, δόξα τω Θεώ, είχαμε, λυπούμαστε έστω για αυτούς τους ελάχιστους που χάσαμε στη Θεσσαλία, αλλά ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χεριού. Στη Βαλένθια μέχρι αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία, έχουμε 217 νεκρούς. Θα μου πείτε, είμαστε οχυρωμένοι καλύτερα εμείς στη Θεσσαλία? Προφανέστατα όχι. Τότε γιατί είχαμε αυτές τις περισσότερες καταστροφές, τις μεγαλύτερες, όχι περισσότερες? Γιατί το ύψος νερού που πέφτει, το ύψος βροχής που πέφτει, είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες του πόσο κακό θα κάνει μία πλημμύρα, μία καταστροφή τέτοια. Άρα μου λέτε ότι δεν είναι καθοριστικός παράγοντας? Είναι καθοριστικότατος, είναι καθοριστικός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ποιοι άλλοι παράγοντες? Παράδειγμα, είναι πώς είναι η μορφολογία του εδάφους. Mm-hmm. Αν είναι επίπεδη. Ακριβώς. Στη Βαλένθια, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γύρω γύρω μεγάλα βουνά τα οποία κατέβασαν όλο το νερό, και κατέβασαν όλο το νερό σε πολύ μικρότερη περιοχή και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ενώ στη Θεσσαλία έπεσε το νερό στον απέραντο κάμπο. Mm-hmm. Δεν έπεσε νερό πολύ ούτε μέσα στις μεγάλες πόλεις, έπεσε νερό, αλλά ο βασικός όγκος του νερού έπεσε στον κάμπο. Αυτό ας το κρατήσουμε ένα στην άκρη. Το δεύτερο είναι ότι ενώ στη Θεσσαλία μιλάμε έπεσαν περίπου 800 περίπου μιλιμέτρη νερού, και στη Βαλένθια 400 και στη Βαρκελόνη εχθές προχτές μόνο 100 κάτι, βλέπουμε ότι στην Βαλένθια έπεσε αυτό σε 8 ώρες.
Δηλαδή έπεσε σε πολύ σύντομα, έπεσε πολύ πιο ραγδαία. Αυτό, νερό το οποίο ας πούμε θα περιμέναμε να πέσει σε ένα εξάμηνο, αυτό σε ένα ήταν, χρόνο. Το νερό ήταν περίπου σε ένα χρόνο πλάς. Σε ένα χρόνο έπεσε, ναι, μέσα σε 8 ναι, ώρες. Στη Θεσσαλία έπεσε 2 φορές όσο θα έπεφτε μέσα στο χρόνο. Ναι. Αλλά δεν έπεσε μέσα στις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Και οι πόλεις μας δεν ήταν τόσο σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρέθηκε η Βαλένθια. Το δεύτερο. Άρα κρατάμε έδαφος, μορφολογία εδάφους. Κρατάμε μορφολογία εδάφους, κρατάμε ραγδιότητα που πέφτει βροχή. Πόσο ραγδαία πέφτει. Δηλαδή βλέπαμε και στην τηλεόραση ότι μας έδειχναν ότι χι ώρα παρατέταρτο ήταν ένας καθαρός δρόμος και ακριβώς την ώρα είχε πλημμυρίσει και είχε σηκώσει μισό ένα μέτρο νερό. Αυτό είναι πολύ ραγδαίο. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να το απορροφήσει το σύστημα αυτό. Το δεύτερο. Πόσο καλές δηλαδή και να είναι οι υποδομές. Δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές στον κόσμο. Δεν υπάρχουν και το ξαναλέμε τέτοιες υποδομές σε όλη την Ιφίλιο. Πρέπει να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε υποδομές πλέον με καινούρια δεδομένα. Γιατί αυτό που μέχρι τώρα φτιάχναμε, λέγαμε, αν πέσουν 20 χιλιοστά νερού, 50 χιλιοστά νερού, έχουμε τις υποδομές να κάνουμε απορροή αυτών των ειδών. Μπορεί λίγο να πλημμυρίσει κάτι και πλημμύρισε. Αυτό ήταν το ένα. Μέχρι, δείτε τώρα χαρακτηριστική εικόνα μας έδειχνε νωρίτερα ο σκηνοθέτης μας εδώ, πώς παίρνει, με τι μανία παίρνει τα αυτοκίνητα και μπαίνουν μέσα στις πιλωτές. Και μπαίνουν μέσα στις πιλωτές και στα γκαράζ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και αυτό τώρα αν μείνει μέσα αυτό στο γκαράζ είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να τον βρεις. Γιατί μπορεί να είναι και δεύτερο επίπεδο αυτοκίνητου κάτω. Δηλαδή υπάρχει ένα αυτοκίνητο κάτω και πάει και σέρνεται άλλο ένα αυτοκίνητο. Γιατί οι πιλωτές έχουν ύψος, ναι, συνήθως. Ύψος, έχουν ύψος. Και αυτό μπορεί η πιλωτή να έχει γίνει, να έχει κλείσει από το νερό. Και το νερό να έχει βγει στο ισόγειο ή να έχει βγει στον πρώτο όροφο επάνω. Γι' αυτό λέμε πάντοτε, εάν αρχίσει να βρέχει, μην γίνει κανένα λάθος και πάρετε αυτοκίνητο να φύγετε. Το αυτοκίνητο είναι η καλύτερη βάρκα για να σε πάει όπου θέλει το νερό. Να ανεβείς πάνω όμως. Να ανεβείς στον πρώτο όροφο του σπιτιού σου. Αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπεις ότι έρχεται πολύ μεγάλο, βλέπεις ότι έρχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα. Όχι, να ανέβεις νερού, πάνω στο αμάξι, στην οροφή του αμαξιού, να μην και μείνεις το ανεβείς μέσα. Στο αμέσως πάλι θα σε παρασύρει. Θα σε παρασύρει. Θα σε παρασύρει. Το καλύτερο είναι αν έχεις προλάβει να φύγεις και να πας στον πρώτο όροφο. Mm-hmm. Προχτές είχαμε αναλάβει ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να κάνουμε μια πολύ μεγάλη άσκηση πολιτικής προστασίας στη Γένοβα και ειδικά στη Σαβόνα της Ιταλίας, που ήταν οι ημέρες που έπεσαν οι πολλές βροχές στην Ιταλία. Mm-hmm. Μας ήρθε ειδοποίηση από το δικό τους 112, mm-hmm, και μας είπαν ότι έχουμε αύριο πορτοκαλί συναγερμό. Δεν θα κάνετε την άσκηση στο ισόγειο, θα το κάνετε στον πρώτο όροφο. Η ερώτησή μας όλων αυτών που δεν είμαστε, των ανθρώπων που δεν ήταν συνηθισμένοι με πολιτική προστασία. Ναι, και οι ειδικοί τέλος πάντων. Ναι, και οι ειδικοί λένε, μα τα όργανα τι θα γίνουν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τα όργανα τι θα γίνουν που είναι στο ισόγειο. Μας ενδιαφέρει να μην έχουμε καμία απώλεια ζωής. Ανθρώπινη ζωή. Το δεύτερο είναι ότι, εάν μου επιτρέψετε να πω ότι ακούμε πολλά για ένα μεγάλο ποτάμι Τούρια στη Βαλένθια και λέμε ξεχύλισε ο Τούρια, τη μεγάλη ζημιά δεν την έκανε ο Τούρια. Μα ξεχυλίζουν οι ποταμοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξεχυλίζουν, αλλά η μεγάλη ζημιά ήρθε από ένα μικρότερο ποταμό, το Ράμπλα ντε Πάγιο, ο οποίος είναι μικρός. Έχει μικρή λεκάνη απορροής, mm-hmm, συγγνώμη, έχει μικρή λεκάνη απορροής, αλλά είχε πολύ ραγδαιότητα και ξεχύλισε, αυτό ήταν που έδωσε το πολύ νερό έξω. Αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο, δεν το είχα ακούσει, ναι, μέχρι στιγμή, να σας πω την αλήθεια. Βλέπουμε τώρα μια χαρακτηριστική, μπορείτε να κοιτάτε και εδώ μπροστά στο μόνο, εδώ ναι, κύριε Κακούρο. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, η πόλη της Βαλένθια πριν την καταστροφή. Ναι. Πάμε να δούμε μετά την καταστροφή, μετά τις πλημμύρες. Ωραία, βλέπετε ότι αυτό που έχει πλημμυρίσει είναι η νότια πλευρά του ποταμού. Αυτό είναι, ας φανταστούμε όπως το βλέπουμε από τη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό που έχει πλημμυρίσει πάρα πολύ είναι η νότια πλευρά του ποταμού, γιατί εκεί είναι η πιο κατηφορική περιοχή.
Αυτός είναι το ποτάμι το οποίο τι έχει γίνει με αυτό το ποτάμι. Το ποτάμι αυτό το 50 το 60 περνούσε μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Τώρα όταν κατοικήθηκε η πόλη και είχαμε την ανοικοδόμηση της Βαλένθια όπως σχεδόν σε όλες τις μεσογειακές πόλεις κατά το 70-80, αποφάσισαν οι άνθρωποι σοφά μέσα σε αγκύλες να μεταφέρουν την κήτη του ποταμού και να το περάσουν έξω από την πόλη. Μάλιστα. Στα σύνορα. Mm-hmm. Τι έγινε τώρα? Χτίσανε δύο γέφυρες εκεί. Μήπως είναι εδώ αυτή που βλέπουμε? Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή, όχι. Δεν. Χτίσανε δύο γέφυρες. Οι οποίες γέφυρες φράκαραν. Από τι φράκαραν? Και από φερτά υλικά αλλά και από αυτοκίνητα. Εκεί. Άρα όλο το νερό έφυγε και πήγε μες στην πόλη. Το άλλο που βλέπαμε προηγουμένως ήταν το μεγάλο το ποτάμι. Που ναι μεν προκάλεσε τόση καταστροφή στη βιομηχανική αλλά περιοχή. Αλλά τη ζημιά την έκανα. Μήπως είναι αυτό? Ναι, είναι κάποιο. Ακριβώς. Ναι, είναι κάποιες. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν πρέπει να το δω λίγο πιο προσεκτικά. Όχι, δεν είναι αυτός. Οι γέφυρες εκεί θα δείτε ότι είναι πλημμυρισμένες με. Ότι είναι, έχουν φρακάρει από αυτοκίνητα και από φερτά υλικά. Ναι. Δηλαδή. Στόπι γέφυρες. Εδώ με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά θα πω κάτι αυτό που το λέγανε και οι παλιοί δικοί μας άνθρωποι που δεν είχαν την εμπειρία της πολιτικής προστασίας του natural disaster αλλά έλεγαν εκεί που μάθε και ήξερε να πηγαίνει το νερό θα συνεχίσει, και θα ξαναπάει. Mm-hmm. Άρα ό,τι παρέμβαση και αν κάνουμε, όσο και να θέλουμε να ράξουμε τη ροή των πραγμάτων, ακριβώς, αυτό θα πάει. Αυτό θα πάει εκεί που θέλει να πάει. Πόσο δίκιο και, και αυτό πλήρωσε η Βαλένθια. Τι άλλο πλήρωσε η Βαλένθια? Η Βαλένθια πλήρωσε ότι δεν υπήρξε 112. Θυμάμαι την τελευταία φορά. Εν αντιθέσει με τη Βαρκελόνη. Που σήμαινε κόκκινο συναγερμός από πολύ νωρίς. Ναι, αυτό έλειψε να το πάθανε δύο φορές. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε ότι ναι ρε παιδιά εδώ μας θέλουν, μας έχουν κουράσει με τα 112. Τρομοκρατήσει. Με τρομοκρατήσει και το λένε επίτηδες, ναι. Υπάρχει και συνωμοσία και λοιπά. Δεν είναι τίποτα συνωμοσία. Εγώ λέω στα 100 SMS που θα λάβουμε με το 112 μακάρι να μην ισχύσει κανένα. Κανένα. Δεν μας πειράζει να προετοιμαστούμε εμείς. Στο κάτω-κάτω. Ναι, να υπάρχει μια ετοιμότητα. Ναι, ναι, υπάρχει μια ετοιμότητα να λες να έχεις το αυτί σου, το μυαλό σου, τα μάτια σου να προσέχουν το τι γίνεται. Δεύτερον, δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη για το civil protection της Ισπανίας. Αυτό έρχεται να μας επιβεβαιώσει γιατί πολλές φορές και εγώ και εσείς και όλοι μας φωνάζουμε για τις υποδομές στην Ελλάδα και ότι δεν γίνονται τα πράγματα καλά στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχω να σας πω που εγώ έχω το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας και η δουλειά μου είναι να κάνω και κριτική στην πολιτική προστασία για να βελτιώνω τα πράγματα. Έχω να σας πω ότι η πολιτική προστασία στην Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες που διαθέτουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μια άλλη ίσως αίσθηση έχουν οι πολίτες. Καθόλου. Το ότι χτυπάει συχνά το 112 καλά κάνει. Γιατί θα την πάθουμε, φοβάμαι πολύ, μήπως την πάθουμε σαν το λύκο με τα πρόβατα. Ναι, ναι, ναι. Και θα μας καλούν και θα λέμε δεν πειράζει, και την άλλη φορά μας είχαν πάρει τηλέφωνο, δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως. Παρόλο που κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις φημίζονται ότι είναι πολύ πιο προοδευτικές σε διάφορα θέματα και πολύ πιο ας πούμε θωρακισμένες και χειρωμένες. Μου κάνει εντύπωση που η ελληνική προστασία είναι από τις καλύτερες. Η ελληνική προστασία είναι από τις καλύτερες. Οι διασώστες οι δικοί μας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι είναι από τους πιο έμπειρους που έχουμε. Πάλι με την αξιολόγηση που κάνανε και οι ίδιοι οι Τούρκοι όταν πήγαμε στις οι διασώστες μας, όχι εγώ. Όταν πήγαν οι διασώστες μας στην Τουρκία πήραν τα εύσημα των πάντων γιατί και των διασωστών και των μικρό μας φίλων που έχουμε τους σκύλους ήταν από τους καλύτερα εκπαιδευμένους σκύλους που υπάρχουν.
Αυτή τη στιγμή δίνεται ένα ποσό τα τελευταία χρόνια μέσω του προγράμματος του ΕΓΙΣ πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η πολιτική προστασία. Είμαστε, όλα αυτά φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Πολύ σωστά είπατε και μπράβο σας, χίλια μπράβο. Δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή πλέον. Μιλάμε για κλιματική κρίση. Η αλλαγή ήταν κάτι το ελαφρύ, κάτι που συζητούσαν πριν από 10-20 χρόνια. Τώρα είναι κλιματική κρίση. Φτάνουν αυτά τα χρήματα? Προφανώς και όχι. Πρέπει να γίνουν καινούργια έργα. Προφανώς και αυτό ναι. Αυτό πρέπει να το δουν συνολικά και σε επίπεδο Ευρώπης, κύριε καθηγητά. Πρέπει να το δουν και σε... Να αυξηθούν, ίσως να φύγουν κάποιοι πόροι από άλλα θέματα και να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνούμε. Η Ευρώπη βέβαια έχει κάνει αυτό το μηχανισμό, το Rescue, το οποίο δουλεύει, έχει δουλέψει καλά, έχει δουλέψει και σε εκτός ευρωπαϊκές χώρες όταν έχουν ζητήσει βοήθεια. Και εμείς στην Ιταλία που είμαστε, εκπαιδεύουμε ως Ευρώπη και μάλιστα έχουμε εμείς την ευθύνη ως Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας να εκπαιδεύσουμε την πολιτική προστασία της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, επειδή και πιέζει και ο χρόνος, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας, αλλά πρέπει να είμαστε σε αυτά τα στενά πλαίσια. Επισκέφτηκε και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, εκεί τις πληγήσεις περιοχές. Δέχτηκε πολύ ακραίες συμπεριφορές, εκδηλώσεις οργής. Λέω εγώ καμιά φορά, τι φταίει και ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Εντάξει, φταίει ότι. Δεν ήταν, εδώ φάνηκε μια πραγματικά πολύ, πολύ χαλαρή αντιμετώπιση όλων αυτών από τις αρχές της περιοχής. Αν είχαν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι, εάν είχε μπλέξει την πολιτική προστασία και κυρίως, εάν ξέρετε ότι στην Ισπανία υπάρχουν 17 περιφέρειες που είναι σχεδόν ανεξάρτητες. Ναι, βέβαια. Ωραία. Δεν είναι όπως εδώ. Ο εκεί περιφερειάρχης είναι ένας μικρός πρωθυπουργός στην περιφερειά του με πολύ πολύ περισσότερες και δικούς του πόρους κλπ. Αυτό που θέλαμε να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Μπράβο. Αλλά τελικά δεν εφαρμόστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Τι έγινε? Όπως και εμείς έχουμε σχέδιο για δήμους, για μικρές φωτιές, σχέδιο για περιφέρεια, μεγαλύτερες καταστροφές και σχέδιο εθνικό όταν τα πράγματα αρχίσουν και γίνονται πολύ μεγάλα. Λόγω της ανεξαρτησίας του Ισπανού περιφερειάρχη, mm-hmm. αρχηγού της περιφέρειάς του, ποτέ ο περιφερειάρχης δεν κάλεσε τις εθνικές αρχές να αναλάβουν αυτή το συντονισμό του έργου. Το είπε και ο Σάντσες προχτές. Ναι, άκουσα προσεκτικά τις δηλώσεις του. Είπε και ο Σάντσες ότι εμείς δεν έχει σημασία τι θα κάνει ο Περιφερειάρχης, εμείς θα αναλάβουμε από εδώ και πέρα αυτά που πρέπει να αναλάβουμε. Μάλιστα. Ήτανε κακός, κατά την άποψή μου, ήτανε μια κακός συντονισμός. Κακός συντονισμός εκεί. Καθόλου συντονισμός θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό. Λέξτε, οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την απόλυτη απόγνωση που έχουν μπορούν να εκφραστούν και λίγο πιο έντονα, μπορούν. Τα πράγματα θα τα δούνε. Είναι η δουλειά και των αρχόντων, είναι πολύ πάντως πιο προσεκτική. Πάντως ήδη ανακοίνωσε ο Σάντσεθ το πρώτο χρηματοδοτικό πακέτο για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, τις πληγήσεις και από τις πλημμύρες περιοχές Βαλένθια. Προειδοποίησε ότι το συνολικό κόστος μπορεί να ανέλθει στα 10,6 δις ευρώ. Ναι, είναι και λίγο κατά την άποψή μου. Εγώ κατά την άποψή μου νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερο αυτό το κόστος. Έχει πληγεί γιατί πρέπει να ξαναφτιαχτούν αρκετές υποδομές. Και αυτό να πούμε μόνο από την κυβέρνηση. Γιατί φαντάζομαι ναι. θα δοθούν και άλλες ενισχύσεις. Αυτό είναι μόνο από εθνικό από επίπεδο. Εθνικό, όχι από περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, κύριε Μπακούρου, θέλω να θέσω ένα πολύ κέριο ζήτημα. Γιατί και εδώ υπάρχει και ανοιχτή συνομιλία με τηλεθεατές. Πολύ εύλογα ρωτούν και θα το εμπλουτίσω εγώ. Φωτιές το καλοκαίρι. Κάηκαν δάση. Μεγάλες εκτάσεις. Γιατί τα δάση συγκρατούν πάντοτε στο υπέδαφος και τα λοιπά και ποσότητες νερού.
Περιμένουμε κάτι τέτοιο αντίστοιχα στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη ότι αυτά τα φαινόμενα ενδεχομένως από βόρεια μεταφερθούν πιο νότια και χτυπήσουν και την Ελλάδα και τι θα κάνουν οι ελληνικές πόλεις. Τι θα κάνουν οι ελληνικές πόλεις, υπάρχει και μια μελέτη του ΕΚΠΑ. Ναι. Μπορεί δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα μου πείτε, έπεσε μεγαλύτερη ποσότητα νερού και είχαμε λιγότερες ζημιές, αλλά τώρα με τα δεδομένα αυτό. Του σήμερα. Ναι, ναι αλλά με τα ναι. δεδομένα του σήμερα. Το καλοκαίρι κατακάει και η μισή Ελλάδα. Ναι. Τα βουνά μας χάθηκαν. Ας μου επιτρέψετε να πω ότι σε σχέση με αυτό που είχε γίνει πέρσι, δόξα τω Θεώ πήγαμε λίγο καλύτερα στην αντιπυρική περίοδο. Δόξα τω Θεώ. Mm-hmm. Όταν χάσαμε πέρσι όλο το δάσος επάνω στην Αλεξανδρούπολη και θα ήταν χαζό να το συγκρίνουμε και με αυτό. Δεν το συγκρίνω με αυτό. Και ουσιαστικά η μεγάλη φωτιά που μας ενόχλησε φέτος πάρα πολύ και καλά έκανε και μας ενόχλησε, δεν δικαιολογείται και αυτή, μας ξέφυγε ως χώρα η φωτιά στην Αττική. Αυτό που έγινε, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ. Τώρα, έγκυρη προειδοποίηση, για μένα είναι έγκυρη προειδοποίηση, ακολουθούμε κατά γράμμα τις εντολές, δεν πάμε να κάνουμε τον έξυπνο όταν ο άλλος σου λέει στο επόμενο τέταρτο ή μισάωρο θα κατεβάσει το ποτάμι νερό που μπορεί να φτάσει μέχρι το δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας σας. Τι μου θυμίσατε τώρα την έκκληση του Δημάρχου Βόλου, ναι. του κυρίου Μπέου, που έβγαινε στους δρόμους, έβλεπε τον κόσμο να κινείται και του ζητούσε να απομακρυνθούν, να μαζευτούν και αδιαφορούσε ο κόσμος. Ναι. Δεν έχουμε την αίσθηση και γι' αυτό νομίζω και ότι... Και την παιδεία κύριε καθηγητά, και την παιδεία είναι θέμα παιδείας. Και την ενημέρωση και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιερώνετε χρόνο από την εκπομπή σας για την ενημέρωση αυτή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα φαινόμενα που θα δούμε μπροστά μας, ελπίζουμε όχι στην Ελλάδα mm-hmm. τουλάχιστον, αλλά... Μπορεί του χρόνου να είμαστε εδώ και να μην μιλούμε για πλημμύρες, αλλά να μιλούμε για μία ανυπολογίστου του κόστους ξηρασία. Μα υπάρχει και, δηλαδή αυτό τώρα είναι οξύμορο στον αντίποδα. Έχουμε ανομβρία εδώ. Μα στον ίδιο χώρο και στην Ισπανία υπάρχουν χώρες που έχει ανομβρία εντελώς. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Αυτό είναι ότι δυστυχώς... φερθήκαμε εντελώς εγωιστικά ως ανθρώπινο γένος και εμείς και οι γονείς μας και αυτοί που έρχονται μέχρι την καινούργια γενιά να καταλάβει και θέλω να ελπίζω να καταλάβει. Δεν σεβαστήκαμε το περιβάλλον όπως θα έπρεπε να το σεβαστούμε. Έστω και από ένα μπουκαλάκι να το πετάξουμε στις ανακυκλώσεις. Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εδώ, ο ανθρώπινος... δημιουργεί και καταστρέφει ναι. παράλληλα ναι. το ανθρώπινο χέρι. Εάν θέλετε μία τέτοια και το δανείζουμε από την σημερινή εκπομπή το συνδέσεων στην ΕΡΤ1 mm-hmm. Το πρωί που μας έδειξε ένα φιλμάκι από το αρχείο της ΕΡΤ που είχαμε μία πλημμύρα, αν δεν κάνω λάθος, το 55. Ναι, να το ψάξω, να το βρω. Ή το 55 ή το 57, απλώς έχει θολώσει λίγο το μυαλό μου, την ξέραμε, την είχαμε δει αυτή την πλημμύρα, ναι. αλλά το έδειξαν και δημόσια αυτό, από το αρχείο της ΕΡΤ, μάλιστα. που είχε πλημμυρίσει, εντελώς όλη η Αθήνα είχε γίνει ποτάμια. Είχαμε τόσους νεκρούς. Όχι. Γιατί η Αθήνα ήταν γήπεδα που παίζαμε μπάλα. Δεν είχε χτιστεί. Σκεφτείτε αν αυτό το πράγμα ξαναγίνει το 2024. Ξαναγίνει το 2024. Τι απώλειες θα έχουμε. Και θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Τρομακτικό το σενάριο. Τρομακτικό. Που δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ήταν μισής έντασης και λιγότερο από ό,τι ήταν στην Ισπανία. Αυτό τότε. Αυτό έχει να κάνει, μπαζώθηκαν ρέματα. Ακριβώς. Δηλαδή. Και μετά οι κατασκευές που το γίνονται. Το έχουμε βρει το 61. Μπράβο, ευχαριστώ θερμά το σκηνοθέτη μας εδώ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς αυτό, κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε οι άνθρωποι. Με σπίτια που τα έπαιρνε σαν τα φυσούσες. Ο άνεμος τότε, οι υποδομές. Με μονοκατοικίες. Εδώ δείχνει στην Κηφισιά επάνω.
πόσο έχει φτάσει το νερό στην, στην Άτο. Το νερό μέσα στο, στον ηλεκτρικό της Κηφισιάς. Δεν θρηνήσαμε τότε θύματα. Πολύ λίγα. Λίγα, ναι. Πάρα πολύ λίγα. Έχω πολύ λίγα. Και ένας άνθρωπος είναι απώλεια. Είναι απώλεια, σε κάθε περίπτωση. Δεν μηδενίζουμε τον, μην θεωρηθεί προς Θεού. Αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο της Βαλένθια. Και το άλλο που ήθελα να πω εγώ και νομίζω ότι πρέπει να το δει και το, και το κράτος. Για να κλείνουμε, κύριε Καθηγητή, έχουμε ξεφύγει του χρόνου. Σε ένα λεπτό. Ναι. Πηγαίνουμε στην Ήπειρο με τα τεράστια ποτάμια που θυελώδεις νερά κλπ. Και βλέπουμε τα γεφύρια να στέκονται εκεί. Αγέροχα προς το παρόν. Αγέροχα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και πάμε 10 χιλιόμετρα πιο πέρα και βλέπουμε οι γεφύρια που φτιάχτηκαν την τελευταία 50, 60, 70 χρόνια και έχουν καταρρεύσει. Αυτό άλλη ανθεκτικότητα είχαν παλιά. Ναι, αλλά αυτό μήπως φταίμε και εμείς. Φταίμε. Που έπρεπε να ελέγχουμε λίγο περισσότερο το τι μας δίνουν. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κλείνοντας, σε μια πολύ σύντομη αναφορά, όμως με πήρες, ναι, πάρα πολύ ο χρόνος, είστε εδώ και με αφορμή το συνέδριο InnoMob. Έχει να κάνει με την καινοτομία, με τις μεταφορές που θα ξεκινήσει αύριο. Όπως μου, ναι, είπατε, το πρωί συμμετέχουν και 5 χώρες. Δύο στοιχεία. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Κοιτάξτε, θα ακούσουμε όλα τα καινούργια. Συμμετέχει πρώτα-πρώτα και το Ινστιτούτο Μεταφορών του, του Εθνικού Κέντρου του ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχει ο ΟΑΣΤ, συμμετέχουν οι εταιρείες που ασχολούνται μεγάλες με εταιρείες, μεγάλες εταιρείες μεταφορών κλπ. Αυτό που θα δούμε είναι όλα τα καινούργια. Δύο πράγματα έχει. Όλες τις καινούργιες εξελίξεις, mm-hmm, στις μεταφορές, αλλά κυρίως έχουμε φέρει 9 εταιρείες πολύ νέων ανθρώπων, startup εταιρείες, οι οποίες θα παρουσιάσουν σε επιχειρηματικούς κύκλους, mm-hmm, τις ιδέες τους που σχετίζονται με το αντικείμενο των μεταφορών, για να δουν πώς το αντιμετωπίζουν, αν θα μπορούν να σηκώσουν χρήματα. Θα παρουσιάσουν ιδέες και μπορεί στο τέλος ημέρας να έχουμε να ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία ΤΑΔΕ πήρε από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή ίδρυμα 20.000, 100.000. Ελληνικές εταιρείες έχουμε, βεβαίως. Startup ελληνικές εταιρείες. Πολύ ωραία. Θα είμαστε εκεί, θα περάσουμε μια βόλτα να δούμε τα όσα ενδιαφέροντα έχετε να μας πείτε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εγώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε και υποσχόμαστε ότι ό,τι καινούριο μπορούμε να δούμε εμείς θα σας το κοινοποιούμε και θα σας το επικοινωνείτε, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύτιμες οι γνώσεις σας. Και ακριβώς. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ουσιαστική ενημέρωση. Να είστε καλά, σας καλή ευχαριστούμε σας συνέχεια. Πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί και τέταρτο μέρος. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να τελειώσουμε. Μέχρι και τις 5.30 θα είμαστε στον αέρα. Θα μιλήσουμε και με τον νομικό, τον Νίκο τον Καραπαναγιωτίδη, να δούμε εκεί με τις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τι γίνεται, τι κίνδυνοι ελοχεύουν, γιατί από κάποιο αριθμό συνδυασμών φτάσαμε να καταλήγουμε πλέον, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, στους δύο βασικούς παίκτες.